Γεια σας φίλοι μου και καλώς ορίσατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Στεφανία Χριστοδούλου. Σήμερα θα έχω μαζί μου και τη βενταλιά μου γιατί είναι πάρα πολύ ζεστή. Νομίζω το intro είναι και μοναδικό πάντα μαζί με τη ζεστή παρέα. Αλλά δεν έχουμε το σκύλο να γαμπίζει. Να μην πω. Λοιπόν, σήμερα παρέα με τη βενταλιά μου θα κάνουμε ένα ξεχωριστό, ιδιαίτερο, ένα βιντεάκι το οποίο δεν έχω κάνει ποτέ προηγουμένως. Ένα βιντεάκι που μπορεί κάποιος να το θεωρήσει και story time, παρόλο που δεν είναι story time. Αλλά θα σας πω τρεις συμβουλές, τρεις κανόνες, όπως θέλετε διατυπώστε το, οι οποίες έχουν βγει μέσα από προσωπικές μου εμπειρίες και με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο πώς να βλέπω αλλιώς τη ζωή. Είναι τρεις συγκεκριμένα, βασικά δεν ήταν τρεις, ήταν πέντε, αλλά προσπάθησα να τις συρρυκνώσω και να τις κάνω τρεις. Θα προσπαθήσω να μην μιλώ πάρα πολύ, επειδή είμαι και πάρα πολύ μουρμούρα και μιλώ και πάρα πολύ, για να μην βγει αυτό το βιντεάκι πάρα πολύ μεγάλο. Και πάμε να δούμε ποιες ήταν αυτές οι τρεις συμβουλές που με βοήθησαν. My highlight is Bob Makeup Revolution. Αχα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι αυτές οι τρεις συμβουλές είναι πράγματα τα οποία έχω ζήσει και έχω βγάλει αυτό το συμπέρασμα, όπως αναφέρα και στο intro, μέσα από κάποιες εμπειρίες μου. Η πρώτη συμβουλή, κανόνας, τέλος πάντων, που έχω καταλάβει στη ζωή μου είναι ότι τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν εννοείται και να μην παίρνεις τίποτα δεδομένο. Λοιπόν, τίποτε σε αυτή τη ζωή, να μιλήσω έτσι κυπριακά τώρα, τίποτε σε αυτή τη ζωή δεν εννοείται. Τίποτε μπορούμε να πάρουμε δεδομένο, τίποτε δεν εννοείται αν δεν το πεις. Να λες πάντα ότι νιώθεις, πάντα ότι νιώθεις, να μην θεωρήσεις δεδομένο ότι ο άλλος ξέρει ή ο άλλος θα έπρεπε να κάνει αυτό ή θα έπρεπε να κάνει εκείνο. Συγκεκριμένα, γιατί το λέω αυτό. Δεν πρέπει να παίρνουμε τίποτα δεδομένο στη ζωή σε ό,τι αφορά τα πάντα γενικά, αλλά ο συγκεκριμένος κανόνας βγήκε όταν εγώ δούλευα σε μια δουλειά, δούλευα μέρα νύχτα, γενικά είμαι εργασιομανής άνθρωπος, και έβλεπα ότι αυτή όλη η θέλησή μου, αυτή όλη οι υπερορίες που έκανα από μένα, ενώ επειδή μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το έκανα και προσπαθούσα να βοηθήσω σε όλο αυτό, δεν εκτιμηθήκαν ποτέ, δεν σεβάστηκε ποτέ ο χρόνος μου, δεν σεβάστηκε ποτέ ο χαρακτήρας μου, δεν με σεβάστηκαν γενικά σαν άνθρωπος. Εγώ πάντα έλεγα ότι γιατί κάνουν έτσι, έπρεπε να το εκτιμήσουν, έπρεπε να το σεβαστούν και ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έκανα ποτέ. Δεν περιμένεις από κανένα να σε σεβαστεί, δεν περιμένεις από κανένα να σε εκτιμήσει, το ότι εσύ έχει το χαρακτήρα σου, το ότι έχει ο δικός μου χαρακτήρα σου, το ότι εγώ γενικά θα σεβαστώ τον άλλον και θα εκτιμήσω τον άλλο με τον α, β, γ τρόπο, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες αρχές με εμάς. Δεν περιμένουμε ποτέ από κάποιον να μας εκτιμήσει, ούτε να μας σεβαστεί, που θα έπρεπε να το κάνει. Και εκεί ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έκανα ποτέ, ότι περίμενα από τον άλλον να με σεβαστεί και να με εκτιμήσει και έπαιρνα το δεδομένο ότι θα έπρεπε. Ή εννοείται τον το πράγμα, ή εννοείται το άλλο πράγμα. Τίποτα δεν εννοείται σε αυτήν τη ζωή αν δεν το πεις. Έχεις κάτι, πες το. Μην περιμένεις από τον άλλο να το καταλάβει που μόνος του δεν θα μυριστεί τα νύχια του. Πολλά απλά τα πράγματα. Τίποτα δεν εννοείται σε αυτήν τη ζωή και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Νούμερο 2. Είτε κάνεις κάτι, είτε δεν κάνεις κάτι, ο κόσμος θα πει τον λόγο του, γι' αυτό κάμε το. Και θα έχω να σας πω έτσι δύο παραδείγματα τα οποία τα ζω, μπορώ να πω. Το πρώτο είναι τα καλλιστεία τα οποία ζούσα και το δεύτερο είναι το YouTube, το οποίο είναι αυτό που κάνω τώρα. Στα καλλιστεία, επειδή είχα πει ότι είμαι
κάνω τέλος πάντων εθελοντισμό στο κατηχητικό και τα σχετικά. Έχω κάνει και ένα συναφή βιντεάκι το οποίο σχολίαζα το casting μου στα Καλλιστεία και έλεγα την δική μου ειλικρινέστατη και σεβαστή άποψη πάνω στο casting. Που πήγα τέλος πάντων. Θα βρείτε κάτω στο description box το βιντεάκι για να το δείτε. Καλή ώρα, καλή ώρα αυτό που έλεγα, αν θα δούμε αν θα τα συντάξω. Βλέπω και εδώ και τα notes μου. Καλή ώρα είναι ότι είτε το έλεγα είτε δεν το έλεγα αυτό, ο κόσμος πάλι θα έβρισκε κάτι να πει, κάτι κακό αρνητικό να πει, κάτι θετικό να πει. Γενικά είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν τελειώνει ποτέ. Ότι είτε κάνεις κάτι είτε δεν κάνεις κάτι, ο κόσμος θα σε κρίνει είτε αυτό θετικά είτε αυτό αρνητικά. Γι' αυτό κάνε το και μη σε νοιάζει τίποτε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Άλλο παράδειγμα, εγώ τώρα ασχολούμαι με το YouTube. Είμαι σίγουρη ότι μερικά βιντεάκια μου αρέσουν σε κάποιους, μερικά βιντεάκια μου δεν αρέσουν σε κάποιους, κάποιοι θα σχολιάσουν αρνητικά, κάποιοι θα σχολιάσουν κακά, αλλά γιατί εγώ να επηρεαστώ από αυτά τα σχόλια και να σταματήσω να κάνω αυτό που αγαπώ? Αφού είτε το κάνω είτε δεν το κάνω, ο κόσμος είναι να πει εκείνο που θέλει να πει, άρα να το κάνω, να το κεφάρω εγώ με το κέφι μου, με εκείνο που αγαπώ. Μια ζωή την έχω σου, αν θέλεις να πεις κακό σχόλιο, πέτω, αλλά πέτω με ευγενικό τρόπο. Είναι κακό να δέχεσαι την κριτική, να αρχίσει η κριτική να γίνεται με έναν σοβαρό τρόπο, με έναν ευγενικό τρόπο που να μην προσβάλλει το χαρακτήρα του, ατόμου που προσπαθείς τέλος πάντων να κρίνεις ή τη δουλειά που βγάζει. Γιατί πιστέψτε με, το YouTube δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα, καθόλου με καθόλου εύκολο πράγμα. Και θα συνεχίσω στο τρίτο σημείο, μην κάνεις τίποτα μόνο για τα λεφτά, γιατί δεν θα πετύχεις στη ζωή σου. Λοιπόν, αυτό είναι ίσως έτσι από τα πιο μεγάλα θέματα και δεν ξέρω από πού και να το πιάσω. Έχω πάλι δύο παραδείγματα να πω και για τη δουλειά και για το YouTube. Θα αρχίσω για το YouTube. Πολλοί πιστεύουν ότι το YouTube είναι πάρα πολύ εύκολο πράγμα. Ανεβάσεις ένα βιντεάκι και να τα likes, να οι subscribers, να οι πληρωμές, έγινα διάσημη, πληρώνομαι το ένα το άλλο. Καμία σχέση, πατήστε τα πόδια σας στη γη. Καταρχήν, για να πληρωθείς από το YouTube θέλεις 4.000 ώρες και 1.000 subscribers. Εγώ είμαι στα μισά. Είμαι σχεδόν στους μισούς subscribers και στις μισές ώρες. Αλλά αν αυτό το έκανα για τα λεφτά, δεν θα ήμουν σίγουρα εδώ σήμερα. Γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά όλο αυτό, αμέτρητες ώρες να γυρίζεις ένα βιντεάκι, αμέτρητες ώρες να κάνεις έτσι ένα βιντεάκι και άλλες τόσες για να ανεβείς στο YouTube και να το δείτε εσείς με τόσο όμορφο τέλος πάντων τρόπο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Όχι, δεν μπορείτε. Είμαι σίγουρη ότι από εσάς, είμαι σίγουρη ότι μερικοί από εσάς καταλαβαίνετε πόση δουλειά γίνεται στο background για να ανέβει ένα βιντεάκι, αλλά αν όντως αυτό το πράγμα το άρχιζα για τα λεφτά, δεν θα ήμουν στο 46ο, 47ο βιντεάκι μέχρι σήμερα. Θα το παρατούσα από το πρώτο κιόλας μου βιντεάκι, βλέποντας πόση δουλειά χρειάζεται και όλο αυτό. Άρα μην αρχίζεις κάτι έχοντας στο νου σου τα λεφτά, γιατί δεν θα πετύχεις σίγουρα, 100%. Και άλλο ένα παράδειγμα το οποίο μπορώ να πω ότι εφαρμόζεται και στη ζωή σας γενικότερα, είναι ότι, να πάρω ένα φωνό, είναι πάρα πολύ ζεστή. Ας κάνουμε εδώ ένα μικρό break για πάρω λίγο φρέσκο αέρα. Το δεύτερο παράδειγμα που ήθελα να πω είναι πάλι για τη δουλειά. Λοιπόν, όταν ήμουν σε συγκεκριμένη δουλειά, τέλος πάντων, μου έχει γίνει μια πρόταση από μια άλλη μεγαλύτερη εταιρεία να πάω σε μία θέση μεγάλη τότε με διπλάσιο μισθό από ό,τι έπαιρνα τώρα. Άλλος θα πει, είσαι πελή που είναι πει, θα σπουδάσει διπλάσια τα λεφτά. Ναι ρε φίλε, αλλά να πάω σε μια εταιρεία να πάω τα λεφτά. Γιατί? Σαφώς τα λεφτά παίζουν έναν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο να κάνεις ένα upgrade.
έναν upgrade τέλος πάντων στα οικονομικά σου, στη ζωή σου και στα συναφή. Ο κόσμος, ο άνθρωπος πρέπει να προχωρά. Αλλά όταν αποφασίζεις να κάνεις τέτοιο μεγάλο βήμα, δεν σκέφτεσαι μόνο τα λεφτά. Γιατί θα πω σε αυτή την εταιρεία και στον ένα μήνα να φύγω. Κάνεις την έρευνά σου όταν θα κάνεις τέτοιο μεγάλο βήμα. Είναι καλή εταιρεία που θα πας. Έχει καλό όνομα στο παζαρί. Ρωτάς, μαθαίνεις. Έχει πάρα πολλούς παράγοντες οι οποίοι τους βάζεις μαζί σε ένα πιάτο τέλος πάντων για να δεις αν θα φας το πιάτο ή τελικά θα πετάξεις το πιάτο. Σίγουρα σε όλες τις δουλειές έχουν τα πάνω τους, σε όλες τις δουλειές έχουν τα κάτω τους. Απλά εμείς προσπαθούμε να είμαστε ευχαριστημένοι εκεί που θα πάμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ για να σκεφτεί ότι το ιδεάκι πριν το γυρίσω, έκανα τόσο μια φορά πρόβα στο τι είναι να πω. Και προφανώς που τσινά να έκανα πρόβα, δεν είπα τίποτε, είπα μόνο ό,τι με έρχεται τώρα μέσα στο μυαλό. Έχω και ένα θέμα να κάνω με την κάμερα, μπορώ να πολύ εκφραστώ σε τσινά που θέλω να πω. Χάνω λίγο τα λόγια μου, μασώ λίγο τις λέξεις μου και όλα τα συναφή, αλλά νομίζω έναν περίπου τα κύρια σημεία που έχω γράψει να με τα έχω πει, βέβαια μπορεί να μην τα αναλύσα και με τον καλύτερο τρόπο, αλλά θα προσπαθήσω να σας κάνω τώρα έτσι μια μικρή περίληψη. Τίποτα πρώτος κανόνας τέλος πάντων που είπαμε, μιλά πιο σιγά Στεφανία, λοιπόν είναι ότι τίποτα δεν εννοείται σε αυτήν τη ζωή και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ο δεύτερος κανόνας είναι ότι είτε κάνεις κάτι είτε δεν κάνεις, ο κόσμος θα πει το λόγο. Προφανώς το λόγο. Και το τρίτο είναι μην κάνεις τίποτα μόνο για τα λεφτά, γιατί δεν θα πετύχεις στη ζωή σου. Αυτοί οι τρεις κανόνες είναι αυτοί που βοηθήσανε πάρα πολύ μέχρι σήμερα, γιατί τις έχω βγάλει αυτό το συμπέρασμα μέσα από προσωπικές εμπειρίες. Άλλο να μιλάς από προσωπικές εμπειρίες και άλλο να ακούεις από τρίτους. Είμαι σίγουρη ότι όλοι από εσάς, όλοι μιλάμε με τις εμπειρίες που έχουμε. Τις εμπειρίες που έχουν έρθει στη ζωή μας, βγάζουμε και τα ανάλογα συμπεράσματα. Και νομίζω, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε. Απολογούμε αν κάτι δεν το διευκρίνησα καλά. Θα προσπαθήσω να γράψω 2-3 πράγματα κάτω στην περιγραφή, ίσως για να τα εξηγήσω λίγο καλύτερα σε περίπτωση που δεν έχει να κατανοηθεί σε όσα έχω πει. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά όλους όσους με στηρίζουν από την πρώτη μέρα και σε όσους με στηρίζουν γενικότερα, είτε αυτή είναι από σήμερα, είτε από χθες. Γενικά, όσοι με στηρίζετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ ιδιαίτερα για όλα τα σχόλια που λαμβάνω. Και εμείς θα τα πούμε ξανά την επόμενη φορά με ένα καινούριο βιντεάκι. Καλά να περνάτε, καλό καλοκαίρι και γεια σας!